Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλό απόγευμα σε όλους. 5 και 18 πρώτα λεπτά και σας μιλώ πλέον από το άγαλμο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Εγνατία και πίσω ακριβώς από το άγαλμα εδώ που οι κάτοικοι δώσανε ραντεβού για να αντιδράσουν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία δικαστηρίων, στην πλατεία της αρχαίας αγοράς, σε όλο το κομμάτι αυτό του κέντρου από την Εγνατία μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο. Αρκετοί κάτοικοι κρατούν τις αποστάσεις, συνομιλούν με ένα βλέμμα απόγνωσης. Φτάνει ως εδώ, δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορούμε να ζήσουμε, φοβόμαστε. Αλλά καλύτερα να μιλήσουμε με τους ίδιους τους κατοίκους. Καλησπέρα σας. Το ραντεβού δόθηκε και βλέπω ότι είστε αρκετοί κάτοικοι. Τα ονόματά σας? Εύα. Τι ηλικία έχετε, Εύα? 24. Είστε μία νέα κάτοικος εδώ. Ναι. Και περίπου παρόμοιες ηλικίες είναι και οι παρευρισκόμενοι, τα λεγόμενα υπαίθρια πάρτι και τα λοιπά που γίνονται. Τι γίνεται, σχολιάστε μας. Γενικά δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, υπάρχει πολλή παρανομία, φοβόμαστε γενικά είτε για κλοπές, είτε εγώ σαν κοπέλα για κάποιο βιασμό ή κάτι, και προσπαθώ όσο γίνεται να μην κυκλοφορώ ή να κυκλοφορώ ώρες που μπορώ να επιστρέψω με μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι μου. Αν χρειαστεί να κυκλοφορήσετε πιο αργά, τι κάνετε? Είτε είμαι με παρέα, οπότε με γυρνάει η παρέα μου, ή ταξί, ή κάποιος γονιός. Δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούμε. Συνέβη κάποιο περιστατικό άμεσα έτσι που θυμόσαστε, κάτι που σας, έτσι, σας έκανε εντύπωση, κάτι που να θυμάστε αυτές τις μέρες? Γενικά περίεργα βλέμματα, ο ένας να κάνει σήμα στον άλλον, δείτε αυτή την κοπέλα ή κάτι. Λεκτική παρενόχληση. Ναι, και με τα βλέμματα γενικά, μόνο και το βλέμμα επηρεάζει ψυχολογικά κιόλας και τα πάντα, οπότε σε κάνει να νιώθεις άβολα. Όταν αντιδράτε, έχετε αποτέλεσμα? Όχι. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Όσο και να αντιδράσουμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Εσείς το όνομά σας? Ιουλία. Ιουλία, πόσα χρόνια ζείτε εδώ στην περιοχή? 14. Για περιγράψτε μας, τι συμβαίνει? Όσο πάει, γίνεται και χειρότερα. Εκτός των μεταναστών, έχουμε και τα ναρκωτικά. Γίνεται συνέχεια συναλλαγή μέρα μεσημέρι. Το βλέπουμε, το ακούμε, ξέρουμε πόσο κάνει το χαπάκι. Ναι. Είναι συναλλαγές που γίνονται κάτω από τα σπίτια σας, δηλαδή, στις εισόδους πολυκατοικιών. Στο πολυκατοικό. Και μέσα στο πάρκο που δεν μπορείς να περάσεις, μεθυσμένοι, ναρκωμένοι, τα πάντα. Αυτό το παρατηρείτε καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου? Ναι, μόνο το βράδυ ηρεμούν οι ναρκωμανίες, έρχονται οι μετανάστες, έρχονται οι άλλοι. Εντάξει, πάντα έχει κίνηση η πλατεία. Άκουσα πριν κάτι που σχολιάζετε. Ναι, ολοκληρώστε. Και κάνουν και το εξής. Σε απασχολεί ο ένας, ο μετανάστης, και ο άλλος πάει να σε κλέψει. Το έκανα στο σύζυγο προχτές, να του πάρουν το κινητό. Και λέει, ένα στυλό ήθελα, ένα στυλό. Σας άκουσα που συζητούσατε πριν και λέγατε κάτι για τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Ότι δεν μπορεί να φτάσει το ΕΚΑΒ εδώ και θέλει συνοδεία περιπολικού και κάτι. Και αυτό περιγράφεται. Αυτό συμβαίνει. Έρχεται το ΕΚΑΒ με τέσσερις του Δίας, ας πούμε, και τους συνοδεύει. Χρειάστηκε να γίνει κλήση άμεσα στο ΕΚΑΒ και είδατε να συμβαίνει αυτό? Ναι. Όταν καλείτε την αστυνομία, τι σας απαντάει? Έρχονται συνήθως, αλλά έρχονται είτε αργά, λίγο πιο αργά, είτε με σιρήνα. Οπότε τους προειδοποιεί. Μάλιστα. Okay. Σας ευχαριστώ. Το όνομά σας, γεια σας. Αγάπη, αγάπη. Εσείς πόσο καιρό ζείτε εδώ? 35 χρόνια. Είστε από τους πιο παλιούς κατοίκους, οπότε έχετε την πλήρη. Μπορώ να πω για τη διαφορά που υπάρχει στην πλατεία. Ναι, μιλήστε μας. Πώς ήταν και πώς είναι? Δεν φοβόμασταν παλιά. Δεν φοβόμασταν. Ήταν μια ωραία πλατεία. Από πότε ξεκίνησε να φοβόσαστε? Τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς, αλλά πάνω από 10-15 χρόνια η κατάσταση αυτή έχει και συνεχώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Τώρα για να φτάσετε και να είστε εδώ στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας, λέτε ότι είναι στο απροχώρητο. Πού το εστιάζετε, στην διατάραξη κοινή ησυχία, στη διακίνηση ναρκωτικών, φοβόστε για τον κορονοϊό, το συνωστισμό? Όλα, λίγο απ' όλα. Λίγο, γενικά υπάρχει μια ανασφάλεια. Φοβόμαστε. Χρειάστηκε να καλέσετε την αστυνομία τώρα, προσφάτως? Όχι, αλλά η γειτονιά πολλές φορές αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία, ναι. Και φωνασκούν και μαλώνουν. Είναι τα ναρκωτικά, μεθούν. Χώρια και πυροβολισμοί υπήρξαν πολλές φορές. Μέχρι να βγούμε στο μπαλκόνι, δηλαδή, να δούμε τι συνέβη.
Βέβαια, τώρα τελευταία υπάρχει μια κάποια αισθηνότητα. Υπάρχει διαφορά. Τον τελευταίο χρόνο περιπολούν κάπου-κάπου, αλλά αυτό δεν επαρκεί, εννοείται. Δεν αρκεί, όχι. Σας ευχαριστώ, παρακαλώ. Θα πρέπει επιμονή μου, Βάσος, να υπάρχει περιφρούρηση. Εσείς ζητάτε δηλαδή σήμερα εδώ να υπάρχει μόνιμη αστυνόμευση? Ναι, σίγουρα. Τι άλλο ζητάτε, ποια είναι τα υπόλοιπα αιτήματά σας? Ο Δήμος να καθαρίζει, να προσέχουν τους ναρκωμανείς, δεν ξέρω τι να τους κάνουν, να τους μαζέψουν κάπου, διότι και αυτοί χρειάζονται κάποια περιποίηση. Καλά, μάσκα και κορονοϊός και αυτά δεν υπάρχει θέμα. Σας ευχαριστώ. Ναι, και να συνεχίσουμε. Με τον κύριο Χασιώτη, γεια σας. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς στη συγκέντρωση, για περιγράψτε με, κύριε Χασιώτη, ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση εδώ είναι τραγική. Καταρχάς, ο συγχρονισμός, ιδίως τα βράδια, μετά τις 9 αρχίζουν μέχρι τις 5-6 το πρωί, είναι κάτι το καταπληκτικό. 250-300 άτομα φωνασκούν, καπνίζουν, μαριχουάνα, η οσμή είναι κάτι το καταπληκτικό. Μαλώνουν. Στις δικές σας αντιδράσεις, ναι, τι λένε οι νέοι που συναστίζονται? Δεν θα ήθελα να πω τις βρισιές που έχω ακούσει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι πρέπον. Αντιδρούν υβριστικά δηλαδή. Αντιδρούν υβριστικά, έχουν γράψει και πράγματα έξω από το σπίτι μας, τα οποία δεν τα ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω, γιατί ορισμένα είναι και στα αραβικά, ορισμένα είναι με σήματα κτλ. Όταν βγαίνουμε στο μπαλκόνι στις 2, 3, 4 το πρωί και λέμε «αμάρα παιδιά, αφήστε μας να κοιμηθούμε» και τα λοιπά, οι χλεβασμοί είναι κάτι το καταπληκτικό. Αυτό συμβαίνει σε καθημερινή βάση? Εδώ και 3 χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια, αλλά ιδίως τώρα φέτος το καλοκαίρι, ακριβώς δίπλα στο ένα μπαράκι που έχει ανοίξει στην Κάρμπολα και Μακεδονικής Αμήνης, ο συνοστισμός και ο συγκροτισμός είναι κάτι το καταπληκτικό. Βλέπετε δηλαδή ότι ο κορονοϊός έχει κάνει πιο έντονο το πρόβλημα? Ναι, φυσικά, γι' αυτό σας λέω τώρα τελευταία. Και απέναντι στην αγνώστου στρατιώτη, ακριβώς το ίδιο. Άνοιξε και εκεί ένα μπαράκι και εκεί γύρω ο συγκροτισμός. Είναι κάτι το φοβερό. Ναι, αλλά το μπαράκι στις 12 κλείνει. 12.30. Ναι, ωραία. Θα μου πείτε τώρα, δεν έχουν μέσα στις τσέπες τους ή στα σακίδια τους μπύρες και τα λοιπά? Είναι δυνατόν? Συνεχίζουν να κάθονται οι νέοι. Είναι ένα πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό. Στον πεζόδρομο. Ναι, ναι, ναι. Στον πεζόδρομο κάθονται, φέρνουν μαζί τους φορητά αυτά για μουσική, στη διαπασόν όλα, χωρίς μάσκες. Τι ζητάτε σήμερα? Είστε εδώ, σας βλέπω συγκεντρωμένους. Ναι. Ζητάμε να γίνει μια συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος από τις αρχές. Να γίνονται συστηματικά περιπολίες όταν τους καλούμε να έρχονται, γιατί πολύ σπάνια έρχονται όταν καλούμε το 100, και θα το πω και μπροστά σε όλους και στους ακροατές σας. Δεν μπορούμε πλέον. Πάει, τέλειωσε. Εδώ πέρα να δείτε τι γίνεται σε αυτό το πάρκο. Και πίσω από το κατεβαίνουν κάτω μέσα στην αρχαία αγορά, αφοδεύουν. Μέσα στα αρχαία, λέτε. Μέσα στα αρχαία, φυσικά. Αφού δεν υπάρχει εδώ γύρω ούτε μία τουαλέτα, πού θα κάνουν όλο το βράδυ? Εκεί πάνω στη Μακεδονική Αμήνη ιδίως, και εδώ γύρω απέναντι. Κάθε πρωί που σηκώνεσαι, βρωμοκοπάει κυριολεκτικά, ιδίως όταν έχει μεγάλη ζέστη. Κύριε Χασιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάδειξη. Και εμείς ευχαριστούμε. Και συνεχίζω να μιλώ με τους κατοίκους που είναι συγκεντρωμένοι αυτή την ώρα στην πλατεία εδώ πίσω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αντιδράσεις για τη γειτονιά τους, αντιδράσεις για τα σπίτια τους, για τις ζωές τους. Ένας εξ αυτών και ο κύριος Ταξίδης. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ? Εδώ και 30 χρόνια είμαι κάτοικος του κέντρου της πόλης, ιστορικού κέντρου, δίπλα στη Ρωμαϊκή αγορά. Όμως εδώ τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει την ησυχία μας, με αποκορύφωμα τους τελευταίους μήνες, όπου νιώθουμε πως είμαστε πια πρόσφυγες μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Δεν κοιμόμαστε πια, έχουμε χάσει την ησυχία μας, ούτε μέρα ούτε νύχτα. Αναγκαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας ξάγρυπνοι. Δηλαδή κάθε βράδυ βλέπετε να γίνεται ένα υπαίθριο πάρτι με φωνές, οχλαγωγία? Όταν κάνετε εσείς παρατήρηση, κάνετε προσφάτως κάποια παρατήρηση? Παρατηρήσεις. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τα παιδιά. Κατανοούμε εμείς την αγωνία τους, την αναζήτηση ενός χώρου για να διασκεδάσουν. Ωστόσο, δεν θα έρθουμε και σε ευθεία αντιπαράθεση. Δεν είναι δικό μας έργο αυτό το πράγμα. Άλλωστε, δεν ξέρουμε ο καθένας τι καπνό φουμάρει
από αυτούς που είναι στη γειτονιά. Γιατί τους τελευταίους μήνες, κοντά στα υπόλοιπα παιδιά που ξενυχτάνε και διασκεδάζουν, έχουν παρισφρήσει και κάποιοι έμποροι ναρκωτικών. Ή μικροδιακινητές ή βαποράκια, και το αλυσβερίς γίνεται κάτω από τα μάτια μας, κάτω από τα βαλκόνια μας, ακόμα και η χρήση. Άρα εσείς μιλάτε για ένα μείγμα παραβατικότητας εγκληματικότητας, όλοι κάτι και αυτό περιγράφετε, παραβατικότητα, εγκληματικότητα, οχλαγωγία, διατάραξη, αλλά και συνωστισμός σε μια περίοδο που φαντάζομαι σας φοβίζει. Μας φοβίζει βεβαίως, γιατί αυτό περιέχει μια υγειονομική και κοινωνική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Και το λέω τούτο διότι όλοι αυτοί είναι μαζεμένοι στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών μας, όπου εκεί αφοδεύουν και ουρούν. Τις περισσότερες φορές, μια και τα μαγαζιά είναι κλειστά, πίνοντας τις μπύρες και όλα αυτά τα ποτά. Στις κλήσεις σας στην Δημαρχία, στην αστυνομία, τι απαντήσεις παίρνετε? Η αστυνομία πολλές φορές μας ζήτησε και αριθμούς αυτοκινήτων και λοιπά, κολλησιεργή αστυνομία, και δεν έρχεται. Ναι, θα στείλουμε περιπολικό, θα έρθει, θα επιληφθούν τις υπόθεσεις. Δηλαδή εγώ προσωπικά έχω κάνει 5-6 κλήσεις το τελευταίο διάστημα, γύρω στις 3 με 4 η ώρα τα ξημερώματα, περίμενα μέχρι τις 4, δηλαδή για μία ώρα περίπου κλπ. Αλλά ωστόσο δεν εμφανιζόταν κανένα. Δεν βλέπετε αποτέλεσμα. Τι ευελπιστείτε μετά το σημερινό? Κοιτάξτε, εγώ δεν. Είναι οι προβλέψεις μου, δεν είναι βίωνες, είναι δυσίωνες. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και θα υπάρξει σύγκρουση. Σύγκρουση μεταξύ ποιών, των κατοίκων με τους νέους, της αστυνομίας με τους νέους? Πώς το λέτε, πώς σχολιάζετε? Αν υπάρξει πολιτική βούληση και θέλει να κατασταλεί αυτό το πράγμα, θα υπάρξει μάχη με τις αστυνομικές δυνάμεις. Διότι οι νέοι δεν θα είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις συνήθειές τους. Το κακό έχει παραγίνει, οπότε θα υπάρξει χοντρή σύγκρουση στην περιοχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταξίδη. Να είστε καλά. Με αυτήν την εικόνα από την πλατεία, ακριβώς πίσω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όλοι οι κάτοικοι, κρατώντας αποστάσεις, φορώντας μάσκες, διεκδικούν το δικαίωμα στη γειτονιά τους, στη ζωή τους, για μια πλατεία καθαρή, χωρίς προβλήματα, χωρίς παραβατικότητα, χωρίς διατάραξη κοινής ησυχίας, να μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας ήσυχοι, να μπορούμε να κυκλοφορούμε, να μπορούμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας οποιαδήποτε ώρα. Εδώ και πολλά χρόνια περιγράφεται αυτή η κατάσταση. Γύρω στα 15 ακούσαμε, γύρω στα 30 η κυρία που ζει πάρα πολλά χρόνια εδώ, και εννοείται τα τελευταία και την εποχή του κορονοϊού αυτό το πρόβλημα να εντείνεται. Δημήτρη. Εγώ να μεταφέρω το τελευταίο ρεπορτάζ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες από την Αθήνα ότι θα σπάσει το ρεκόρ των κρουσμάτων κορονοϊού σήμερα. Ίσως δούμε και τον αριθμό 8, δηλαδή 800 μπροστά από τα σημερινά κρούσματα κορονοϊού, ενώ ανακοινώθηκε και η αυριανή σύσκεψη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του κυρίου Χαρδαλιά, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Προέδρου των Δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Καϊτεζίδη, αύριο στις 7 το απόγευμα, και ίσως και εκεί να έχουμε τις ανακοινώσεις για το τριήμερο των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη, τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει για την ακρίβεια. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Είμαστε εδώ, είμαστε στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς, είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ μαζί με τους κατοίκους και όσα καταμαρτυρούν για την κατάσταση που επικρατεί κάθε βράδυ.